Δόξα αλληλούια, αδελφοί μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ, για αυτό το λόγο που ακούσαμε και ήθε πραγματικά ο Κύριος να κάνει χάρη όταν θα έρθει εδώ στην γη να βρει σε όλους μας την γνήσια πίστη του Θεού, ώστε πράγματι, αδελφοί μου, να ακούσουμε κάθε έναν ξεχωριστά, γιατί έτσι θα γίνει, κάθε ένας ξεχωριστά, ούτε οικογενειακά, ούτε εκκλησιαστικά, ούτε κάθε ένας ξεχωριστά, ήθε να ακούσει, έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Ευχαριστούμε το Θεό. Ήθε ο Θεός να σχολιάσει τα λόγια αυτά και να διαβάσουμε και ένα κομμάτι από την 770 από το βιβλίο του Εζεκίλ. Βιβλίο Εζεκίλ 770, 37 κεφάλαιο, λάμδα ζήτα κεφάλαιο, λέει ο Κύριος. 37 λάμδα ζήτα 770 από το πρώτο εδάφιο. Χίρ Κυρίου εστάθη επεμέ και με εξήγαγεν ο Κύριος διαπνεύματος και με έθεσεν εν μέσω παιδιάδος και αυτή το πλήρης οστέων και με έκαμε να διελθώ πλησίων αυτών κύκλο-κύκλο και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα και επί το πρόσωπο της παιδιάδος και ειδού ήσαν κατάξερα και είπε προς εμέ γε ανθρώπου δύναται τα οστά ταύτα να αναζήσωσι και είπα Κύριε Θεέ εσύ εξεύρεις και είπε προς εμέ προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και είπε προς αυτά τα οστά τα ξηρά ακούσατε το λόγο του Κυρίου ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα ιδού εγώ θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλω βάλει εφημάς νευρά και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει εμάς με δέρμα και θέλω εμβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προφήτευσα ως προσετάχθην και καθώς προφήτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθαν ομού όστον μετά του οστού αυτού και είδον και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύσαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασεν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προφήτεψον, επί το πνεύμα, προφήτεψον, γε ανθρώπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Έλθε πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και φύσον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση και προφήτεψα ως προσετάχθην και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανεζήσαν και στάθησαν επί τους πόδας αυτών στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα και είπε προς εμέ για ανθρώπου τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ ιδού αυτοί λέγουσι τα οστά ημών εξηράνθησαν και η ελπίς ημών εχάθη, ημείς υφανίσθημεν. Δια τούτο προφήτεψον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού λαέ μου εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας, θέλω σας φέρει εις τη γη του Ισραήλ και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Όταν λαέ μου ανοίξω τους τάφους σας και σας αναβιβάσω εκ των τάφων σας και θέλω δώσει το πνεύμα μου εις εσάς και θέλετε αναζήσει και θέλω σας θέσει εν τη γη ημών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα λέγει ο Κύριος μας. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό
για τον Άγιο του Λόγου, αδελφοί μου. Γιατί ό,τι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού είναι το ναι και το αμήν. Δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε στο Λόγο του Θεού. Πάντοτε από τα μικρά μου χρόνια ήξερα ότι αυτό το βιβλίο είναι λόγια του Θεού του ζώντος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ότι ό,τι είναι γραμμένο εδώ δεν είναι ανθρώπινο, αλλά είναι από άνωθεν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και χαιρόμαστε, αδελφοί μου, γιατί ξέρετε τι, αυτός ο λόγος του Θεού πραγματικά μας φανέρωσε ο Κύριος και καταλάβαμε πραγματικά τι εστί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι καταλάβαμε? Ότι αυτός ο λόγος δίνει ζωή. Και όχι αυτή η ζωή εδώ στη γη, αλλά ζωή αιώνιο. Αλληλούια. Και ο κάθε ένας από εμάς αγωνίζεται. Και όπως ακούσαμε πριν, πρέπει να εργάζεται με επιμέλεια και με ζήλο για να φτάσει μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να λάβει τι? Το στέφανο της ζωής. Την αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια. Αυτό είναι το ζητούμενο όλων μας. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός, αδελφοί μου, να ερχόμαστε εδώ. Να μαζευόμαστε. Ο σκοπός καθέναν ξεχωριστά από εμάς, όχι να δεν είναι να καλοπεράσουμε εδώ στη γη. Είμαστε πλούσιοι, είμαστε μορφωμένοι, να έχουμε ό,τι έχει ο κόσμος, αυτοκίνητα ακριβά, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο σκοπός του Θεού για μας είναι να κληρονομήσουμε αιώνιο ζωή. Το έχουμε καταλάβει αυτό, αδελφοί μου. Αλληλούια. Και ξέρετε, το να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι, αδελφοί μου, το οποίο έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε με έτσι, ας πούμε, να πούμε ναι, έχω τη ζωή αιώνιο. Θέλω την ζωή αιώνιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί για να αποκτήσουμε την ζωή αιώνιον, αδελφοί μου, πρέπει να μείνουμε μέχρι το τέλος. Πρέπει να διατηρήσουμε την πίστη μας. Πρέπει να διατηρήσουμε την ελπίδα μας. Πρέπει να διατηρήσουμε την αγάπη μας, αλληλούια, προς όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να μένουμε στην ταχύτητα των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στις προσευχές, στη κλάση του άρτου. Είναι ένας αγώνας, αδελφοί μου. Και αυτός ο αγώνας εμποντίζεται από έναν εχθρό της ψυχής που είναι πάντοτε ενάντια μας, γιατί γνωρίζει ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν είμαστε όπως όλοι οι άλλοι. Είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί. Είμαστε βαφτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Ανοίγουμε στον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Και είναι η καρδιά μας, αδελφοί μου, που είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, που μας κοροϊδεύει καθημερινά. Αλληλούια. Και διαβάσαμε ένα πολύ γνωστό κομμάτι, όμως ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού που έχει μια ένταση διαφορετική από όλα τα εδάφια της Γραφής. Τώρα στον Ιαμένα, αδελφοί μου. Ένας εκλεκτός λαός του Θεού, λαός του Ισραήλ. Αλληλούια. Ο οποίος μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είπανε μεταξύ τους, τα οστά ημών εξεράθησαν, η ελπίση ημών εχάθη, ημείς υφανίσθησμεν. Ακούτε, λαός του Ισραήλ, λαός εκλεκτός του Θεού, ο οποίος είδε στη διάρκεια του περπατήματός του τόσα θαύματα. Περάσανε τη θάλασσα, τους τάισε στην έρημο, τους πότισε στην έρημο, έδιωξε όλους τους εχθρούς εμπροσθέν τους. Να ομολογεί
ότι τα οστά μας εξηράνθησαν. Η ελπίς μας εχάθη. Εμείς χαθήκαμε. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, αδελφοί μου, γιατί βλέπουμε πολλά παραδείγματα πιστών ανθρώπων οι οποίοι περπατούσανε πολλά χρόνια μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να επιστρέφουν εις τα οπίσω. Αλληλούια. Και λένε, εμείς νομίζαμε, εμείς το έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας διαφορετικά, ενώ βγήκε διαφορετικά. Εμείς πιστεύαμε ότι θα γίνει έτσι, ενώ έγινε κοκορέτσι. Και ξέρετε, όταν έρχονται δυσκολίες στη ζωή, τότε ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου βρίσκεται σε κίνδυνο. Όταν σου λέει άνδρας, σε παρατάω γυναίκα. Η γυναίκα λέει στον άνδρα, σε παρατάω άνδρα. Ναι, αλλά εσύ πνευματικός, εσύ πνευματικιά, ήμασταν στην εκκλησία, σε παρατάω, δεν σε θέλω. Και τα παιδιά. Ή έρχεται μια ασθένεια. Μια ασθένεια ανίατη. Ή ξαφνικά το παιδί σου λέει, βαρέθηκα, φεύγω. Ή βάλε το πρόβλημα αυτό που περνάς. Άντε να εργαστείς. Άντε να συνεχίζεις να πιστεύεις και να ελπίζεις σε αυτόν που σε αγάπησε και τον αγάπησες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια. Και ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού είναι τεθλιμμένος. Η πύλη είναι στενή. Δεν είναι ένας δρόμος έτσι να περπατάμε όλοι μαζί, όλα καλά, δόξα, αλληλούια, αδελφέ μου. Όταν θα έρθει ο Κύριος στη γη, θα βρει την πίστη σε μένα. Αλληλούια. Θα τη βρει. Αυτή την πίστη που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, που περιλαμβάνει μέσα τον αγιασμό, το σεβασμό, όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος Αγίου. Θα βρει την πίστη, αδελφοί μου, μέσα σε σένα. Γιατί ξέρετε, είπαμε στην αρχή, η σωτηρία είναι προσωπική. Ο εις παριλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Αλληλούια. Ναι, αλλά αδελφέ μου, εγώ είμαι νέος. Ναι, είσαι νέος. Είσαι νέα. Είσαι πολλά χρόνια στον Κύριο. Εγώ είμαι έμπειρος, εγώ ξέρω. Αδελφοί μου, δεν ξέρουμε τίποτα. Αλληλούια. Βρέθηκε εδώ αυτός που τον διαβάσαμε σε μια κοιλάδα που ήταν γεμάτη από κατάξερα οστά. Γεμάτη. Και τον ρωτάει ο Θεός, δύναται όλα αυτά τα οστά να ζωντανέψουν? Και τι του απάντησε? Εσύ εξεύρεις, Κύριε. Εσύ εξεύρεις. Ρε τι, αδελφοί μου, εμείς πραγματικά δεν ξέρουμε τίποτα. Αμήν. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αλληλούια. Εσύ εξεύρεις, Κύριε. Αν γίνει το θέλημά σου, αμήν. Αν είναι το θέλημά σου, αμήν. Αν δεν είναι το θέλημά σου, εσύ εξεύρεις. Αλληλούια. Και ξέρετε, πολλές φορές εμείς, επειδή είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, τα μπερδεύουμε. Τα μπερδεύουμε και νομίζουμε. Πολύ νομίζουμε. Πολύ σκεφτόμαστε. Πολλά σενάρια φτιάχνουμε στη ζωή μας, για την οικογένειά μας, για τους απομακρυσμένους αδελφούς. Και ξέρετε τι, όσο πλησιάζει ο καιρός της αρπαγής, η καιρή θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Οι πόνοι της εγκυμονού σας θα αυξάνονται και εμείς πρέπει να περπατάμε ακριβώς την γνήσια πίστη, όχι με τη φαντασία. Αλληλούια.
Άρα το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να λέμε, ξέρετε τι, δεν ξέρω, εσύ Κύριε ξέρεις. Να μείνουμε ταπεινά στα πόδια του Θεού. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, όσο μένουμε χρόνια στην Εκκλησία, ξέρετε, πολλές φορές παίρνουμε τον αέρα και λέμε, μου μίλησε ο Κύριος. Αυτό είναι. Κάτσε, αδελφέ μου, περίμενε. Και αν δεν σου μιλήσει ο Κύριος και σου μίλησε η απαιτηλή σου καρδιά, και αν είναι αναφορά το δικό σου θέμα, εσύ θα ταλαιπωρηθείς. Αν όμως αφορά κάποιους άλλους, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα πάρεις την ευθύνη. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί μου, πραγματικά να περπατάμε με τα φόβου και τρόμου. Αλληλούια. Να περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, αδελφοί μου. Έχουμε το Λόγο του Θεού. Όλα αυτά τα εδάφια που είναι γραμμένα εδώ είναι για σένα και για μένα. Για να είναι τι? Πηξίδα της ζωής μας. Αλληλούια. Γι' αυτό χριστιανός πρέπει να μελετάει το Λόγο του Θεού. Και πρέπει να ελπίζει σε αυτά. Γιατί έτσι όπως ανέζησαν τα ξερά οστά και έγινε μέγα στρατός, ευχαριστούμε το Θεό, έτσι μπορεί να γίνει και στη ζωή σου, ευχαριστούμε το Θεό, και στην οικογένειά σου, αλληλούια, και στο πρόβλημά σου, αυτό που περνά σήμερα, αλληλούια, που προσεύχεσαι για τους συγγενείς και δεν βλέπεις φως, αντίθετα βλέπεις αντίθετα πράγματα, αντί να σώζονται, αντί να μιλάνε κάτι για τον Κύριο, τίποτα, κάθονται στη τηλεόραση, συζητάνε για ματαιότητες του κόσμου και αναρωτιέσαι, ευχαριστούμε τον Θεό, πού είναι ο Κύριός σου, γιατί δεν ενεργεί. Αλληλούια. Και ξέρετε, ζούμε σε περίοδο που θα υπάρχουν πολλές παγίδες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πραγματικά στερεοί στο Λόγο του Θεού, ώστε να μην μας κοροϊδέψει ούτε η καρδιά μας, ούτε ο εχθρός της ψυχής. Γράφει μάλιστα σε έναν ψαλμό, αδελφοί μου, κάποια εδάφια. Γιατί αυτά, αδελφοί μου, τα ζούμε. Όπως ζω εγώ, ζείτε κι εσείς, πιστεύω. Γιατί είμαστε ομοιοπαθείς. Αλληλούια. Και τα βλέπουμε γύρω μας. Τι βλέπουμε, αδελφοί μου? Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, δεν τον εξητούν, δεν είναι το σώμα του Χριστού, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν έχουν λύπες, δεν έχουν στεναχώριες, δεν κοπιάζουν, ούτε μαστιγώνονται, και μάλιστα επειδή τα πράγματα στη ζωή τους πάνε όλα καλά, δεν ξέρω, έχετε δει τέτοιους ανθρώπους γύρω σας, στο περιβάλλον? Εγώ έχω δει πολλούς. Εγώ ταλαιπωριέμαι και ο άλλος ζει και βασιλεύει. Και ο άλλος βρίζει τον Θεό. Και ο άλλος δεν τον εξητάει. Γελάει με τον Θεό. Αλληλούια. Δεν έχει ούτε λύπη. Δεν έχει ούτε αρρώστιες. Όλα καλά. Όλα καλά. Η οθαλμία αυτών εξεχούσιν εκ του πάχους, εξεπέρασαν την επιθυμία της καρδιάς, ό,τι επιθυμεί η καρδιά τους, τα αποκτούν. Θέλουν ένα Φεράρι, ένα Φεράρι. Θέλουν να πάνε στην Ιταλία διακοπές, πάνε Ιταλία διακοπές. Θέλουν πάνε Αμερική, πάνε Αμερική. Τα παιδιά, τα καλύτερα πανεπιστήμια, τα καλύτερα κολέγια. Ό,τι επιθυμεί η καρδιά τους, τα έχουν. Δεν ξέρω αν έχετε δει τέτοιους ανθρώπους, εγώ έχω δει. Αλληλούια. Και μάλιστα, εμπέζουσι και λαλούσι εν πονηρία, κατά δυναστεία, λαλούσι υπερηφάνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εύκολο είναι να χάσεις την πίστη. Εύκολο είναι να χάσεις την ελπίδα. Πιστεύω, αδελφοί μου, ότι είναι πολύ εύκολο. Αν δεν μένεις στη διδαχή των Αποστόλων, αν δεν μένεις
Στη κλάση των άρτων, στη προσευχή, στη κοινωνία μεταλλήλων, είναι πολύ εύκολο, αδελφέ μου και αδελφοί μου, σε αυτό το περιβάλλον που τώρα διαβάζω, να φύγεις από τον Κύριο. Γιατί θα στενέψει ο δρόμος. Γιατί θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Εσύ προσωπικά, βλέποντας όλα αυτά, θα μείνεις. Θα ακούσεις αυτό που ακούσαμε, έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, ή θα τα παρατήσεις. Είναι απόφαση δικιά σου και δικιά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάλιστα, μας λέει, οι ασεβείς και ευτυχούς οι διαπανδός αυξάνονται τα πλούτη τους. Αλληλούια. Όλα καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάλιστα, παλιά θυμάμαι σε μια κηδεία, ένας δούλος ανέβηκε, λέει, κοίτα να δεις, λέει, έπεσε από ένα μέτρο και πέθανε και άλλη έπεσε από το τρίτο όροφο και ζει. Η μία ήταν πιστή και η άλλη ήταν άπιστη. Τι κάνεις με αυτές τις σκέψεις, τι κάνεις με αυτούς τους συλλογισμούς? Συμπεριφέρεσαι όπως ο λαός του Ισραήλ που λέει «Τα οστά ημών εξηδάνθησαν, η ελπίση ημών εχάθη, ημείς υφανίσθημεν» ή συνεχίζεις και εξητάς ή τα παρατάς και σου έρχονται σκέψεις «Τα παρατάω όλα, φεύγω να αυτοκτονήσω». Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια. Αδελφοί μου, ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Οι καιροί θα δυσκολεύονται. Αν δεν είσαι στερεωμένος στην πραγματική πίστη, αλλά σε ριχά νερά, έτσι πλάτσα πλούτσα, τούρλου τούρλου, να φτιάξουμε την πράτσα, να πάρουμε την όμορφη, να πάρουμε τον όμορφο, και δεν σκέφτεσαι σοβαρά τη ζωή αιώνιων, τον ουρανό, την αρπαγή της Εκκλησίας. Πρόσεχε! Γιατί θα έρθει ο εχθρός και θα σου δείξει τον διπλανό σου. Να του πάνε όλα καλά και εσύ επειδή είσαι χριστιανός, όλα στραβά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια. Όλα στραβά, αδελφοί μου. Αδελφέ μου, δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι όπως σου το λέω. Το βεβαιώνει και ο Λόγος του Θεού. Τεθλιμμένη η οδός. Σενή η πύλη. Όμως αυτή οδηγεί στην αιώνια ζωή. Θέλεις την αιώνια ζωή? Ή θέλεις καλοπέραση? Τι θέλεις? Πες τον Κύριο, Κύριε, εγώ θέλω καλοπέραση. Εγώ θέλω καλή δουλίτσα, οικογένεια, όμορφη γυναίκα, όμορφο άντρα. Εγώ θέλω να πηγαίνω στις ταβερνούλες, να πίνω τα ουζάκια μου, να πηγαίνω διακοπούλες. Και ξέρετε τι είναι το χειρότερο ακόμα? Ότι ανάμεσα και στο λαό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι χλιαροί, οι οποίοι είναι κρύοι, όπως μας λέει στην Αποκάλυψη. Δεν είναι ζεστοί και μπορεί να μην πηγαίνουν στην Αμερική για να ψωνίσουν ρούχα, αλλά να καλοπερνάνε, τους αρέσει η καλοπέραση. Δεν έρχονται στην Εκκλησία. Δεν συμμετάσχουν στην προσευχή, δεν εργάζονται στο έργο του Θεού. Να τους βλέπεις, πού και πού, καμιά Κυριακή, και τους βλέπεις ευτυχισμένους. Και τους βλέπεις χαρούμενους, να τους πάνε όλα καλά. Και λες τώρα τι γίνεται, εγώ κάθε μέρα στην Εκκλησία, εγώ στα γόνατα, στην προσευχή, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, τι γίνεται? Δεν πάω κι εγώ λίγο να διασκεδάσω? Αδελφοί μου, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αλληλούια. Αλίμονο αν
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με αυτό το τρόπο. Γιατί? Γιατί μας εξηγεί όλοι αυτοί που δήθεν ότι τους πάνε όλα καλά και η γης είναι και η οικογένειά του είναι μια χαρά, τα παιδιά τους μαζί στα νησιά, διακοπές με γιότ, με αυτοκίνητα ακριβά, τα καλύτερα κολέγια, πανεπιστήμια. Αλληλούια! Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν έχουν κάτι το οποίο έχεις εσύ και εγώ, αδελφέ μου. Δεν έχουν τον Ιησού Χριστό, αλληλούια. Λένε ότι τον έχουν. Ναι, πιστεύεις, πιστεύω. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και τρέμουν, αλληλούια. Τρέμουν γιατί ξέρουν ότι πλησιάσει ο καιρός, αλληλούια. Και δεν έχουν τον Χριστό. Και μάλιστα μας το διευκρινίζει ο ψαλμωδός εδώ και λέει και στο χάστην να εννοήσω, προσπάθησα να το καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Εγώ να εργάζομαι, να θέλω να ακούσω το ευγεντούλε αγαθέ, να θέλω να διατηρήσω την πίστη μου. Και τα πράγματα στη ζωή μου είναι δύσκολα. Και στο αλουνού που δεν τον ενδιαφέρει ούτε το έργο του Θεού, ούτε η Εκκλησία, ούτε Θεός, όλα του πάνε καλά. Δύσκολα το καταλάβει ένας άνθρωπος φυσικός, αλληλούια. Πάρα πολύ δύσκολο. Όπως είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδελφοί μου, να εξηγήσεις τη τριαδικότητα του Θεού. Όπως είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εκ Παρθένος Μαρία, αλληλούια, δια Πνεύματος Αγίου. Είναι δυνατόν? Δύσκολα πράγματα. Πνευματικός εξηγούνται μόνο, αλληλούια, στους πνευματικούς ανθρώπους. Αλληλούια. Δύσκολο, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έως, λέει ο Λόγος του Θεού, εστοχάστη να εννοήσω τούτο πλην μου εφάνει δύσκολο. Έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριο του Θεού εννόησα τα τέλη αυτών. Ξέρετε τι? Κάποτε θα έρθει το τέλος. Πώς είσαι τώρα? 18? 23? 52? 78? Πόσο είσαι τώρα? Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσο είσαι τώρα? Θα έρθει το τέλος. Αλληλούια. Και την ώρα και το τέλος γνωρίζει μόνο ο Κύριος. Εσύ και εγώ που είμαι 52 θα μπω δια των πυλών στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου μου. Θα τον δω. Εγώ θα απολαύσω όλα αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού και μας το γράφει με λεπτομέρεια πώς θα είναι εκεί. Τα ακούσαμε πρόσφατα σε ένα κήρυγμα περιγραφή της Βασιλείας του Θεού, της Νέας Ιερουσαλήμ. Τι είναι επιθυμείς? Εις αρέσουν και ζηλεύεις και επιθυμείς τα του κόσμου. Και αν όχι τα του κόσμου, εντάξει, να περάσω κι εγώ έτσι όπως οι άλλοι. Τι κακό είναι? Και εντάξει, και δεν τρέχει και κάτι. Είμαι και στην Εκκλησία. Αλλά όπως ακούσαμε, ο Κύριος θέλει να εργαζόμαστε, να είμαστε ζηλωτές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σου έχει δώσει τάλαδο ο Κύριος. Εσύ το εργάζεσαι ή το περιεργάζεσαι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Εσύ θέλεις να δώσεις με τόκο στον Κύριο ή να του επιστρέψεις αυτό που σου έχει δώσει έτσι φοβώντας ότι είναι αυστηρός ο Θεός? Μήπως από τις ταλαιπωρίες που έχεις περάσει έως τώρα έχεις ομολογήσει ότι ο Θεός είναι σκληρός? Μετανόησε, επέστρεψε. Δεν είναι σκληρός, είναι δίκαιος Θεός. Είναι αγαθός Θεός. Σ' αγαπάει και με αγαπάει. Και με τα πάσης βεβαιότητας, αδελφοί μου, δεν θα σε αφήσει, ούτε θα με αφήσει, αλληλούια.
Αν εσύ μένεις. Αλληλούια. Αν εσύ πραγματικά θα εξητήσεις να σε βοηθήσει ο Κύριος να μένεις, γιατί μόνος σου δεν θα μπορέσεις. Αλληλούια. Και μάλιστα λέει, «Εώσου εισέλθω εις το αγιαστήριο του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών, σι βεβαίως έθεσα σε αυτούς εις τόπους ολισθηρούς, έριψας αυτούς εις κρύμνων». Αλληλούια. Τους έβαλες σε τόπους ολισθηρούς. Τόπος ολισθηρός είναι αυτός που γλιστράει. Έχετε δει χυμένο λάδι στον δρόμο, πως τα αυτοκίνητα περνάνε και δεν μπορούν να σταματήσουν, δεν μπορούν να φρενάνε. Έτσι είναι με ανθρώπους ασεβείς, αλληλούια, οι οποίοι γελάνε και λένε πίστευε εσύ, πίστευε, αλληλούια, πίστευε εσύ και εγώ κάνω την δουλίτσα μου. Γιατί, αδελφοί μου, αυτοί όταν γλιστρήσουν δεν έχει επιστροφή. Δεν έχει επιστροφή. Βέβαια έχει, γιατί μπορεί τελευταία στιγμή να επικαλεστούν το όνομα του Ιησού Χριστού και θα σωθούν, αλληλούια, όπως ο ληστής. Αλλά αυτό, αδελφοί μου, είναι πολύ ρίσκο. Για φανταστείτε και βλέπετε πολλές φορές να τρέχουν με τα αυτοκίνητα, με τις μηχανές. Και λέω, Κύριε, τουλάχιστον αυτός που καβαλάει τη μηχανή έτσι με τέτοια ταχύτητα γνωρίζει εσένα. Γιατί αν πέσει, σκοτώνεται. Δεν υπάρχει επιστροφή. Και που πάει. Αλλά αυτός ωραία πέρναγε με την Πόρσε. Ναι, αλλά η Πόρσε τράκαρε και σκοτώθηκε ο πλούσιος. Που χλέβαζε, που γέλαγε, που απολάμβανε. Αλληλούια. Αδελφοί μου, δόξα στο Θεό που είμαστε λαός του Θεού. Το παν είναι, αδελφοί μου, να μείνουμε, αλληλούια, να μείνουμε λαός του Θεού, να διατηρήσουμε την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη. Και όταν βλέπεις την καρδιά σου να ομολογεί, όχι δυνατά, τα οστά ημών εξηράνθησαν, η ελπίς ημών εχάθη, ημείς υφανίσθημεν, καταδίκασέ τα. Δεν είναι υφανίστηκες, δεν χάθηκες, ζει ο Θεός σου, ζει ο Κυριός σου, αλληλούια, μείνε, αλληλούια. Και ξέρετε τι, και μη ψάχνεις πολύ, λένε οι άνθρωποι, πίστευε και μη ερεύνα. Εγώ θα σας πω, πίστευε και μη ερεύνα τα γεγονότα γύρω σου. Ευχαριστούμε το Θεό. Τις γραφές να ερευνάς. Αλληλούια. Πίστευε και μη ερεύνα όλα αυτά που γίνονται γύρω σου. Γιατί δεν ξέρεις. Αλληλούια. Αδελφέ μου, εγώ ξέρω, είμαι δούλος. Έχω φωνή του Θεού. Αλληλούια. Ήθε ο Θεός πραγματικά να μας οδηγεί μέχρι το τέλος με λεπτομέρεια στα ίχνη τα δικά Του. Όχι κουτουρού. Όχι έτσι όπως νομίζουμε, όπως θέλουμε. Με ταπεινό πνεύμα, με συντετριμένη καρδιά, με φόβο Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες. Με αγάπη, με ελπίδα, με πίστη. Με ενότητα. Αδελφοί μου, όλα τελειώνουν. Και εμείς πρέπει να μείνουμε μέχρι το τέλος στη πίστη. Αλληλούια. Βλέπετε τι γίνεται στο Ισραήλ. Βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αναταραχές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για φανταστείτε να έρθει ο Κύριος. Θα πάρει τους πιστούς και εσύ θα μείνεις εδώ με τις μέρημνές σου. Με τις σκέψεις σου, με τους συλλογισμούς σου. Κύριε,
Και εγώ περίμενα αυτό και μου ήρθε το άλλο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Επειδή σκεφτόσουνα και το έφτιαχνες έτσι όπως το νόμιζες, βγήκε άλλο. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, άλλες είναι οι βουλές του Κυρίου. Δεν είναι βουλές σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας απορρίψουμε όλες τις μέρημνες σε Αυτόν. Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα, όπως αυτός εδώ. Είναι δυνατόν αυτά τα ξερά οστά να αναζήσουσι? Δεν ξέρω, Κύριε. Δεν ξέρω τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, τι θα γίνει σε ένα μήνα, τι θα γίνει το 2024. Δεν ξέρω, Κύριε. Ένα ξέρω, ότι έρχεσαι. Και ένα ζητάω, να είμαι έτοιμος. Να έχω την πίστη. Και όλες τις μέρημνες, όλα τα ζητήματα, τα προβλήματα, δεν ξέρω, Κύριε. Είναι αυτά όλα αυτά, βλέπεις. 1, 2, 3, 4. Όλα αυτά. Αλληλούια. Η γυναίκα μου στην γραφή ζωγραφίζει κιόλας. Έχει ζωγραφίσει τον αυτό της σε ένα εδάφιο, γονατισμένη, και βουνά. 1 βουνό, 2 βουνά, 3 βουνά, 4 βουνά. Γύρω-γύρω βουνά. Αλληλούια. Όρι! Όρι! 1, 2, 3, 4. Αδελφέ μου, εσύ έχεις βουνά. Όχι, μόνο εσύ έχεις, αδελφή μου. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ ταλαιπωριέσαι. Μόνο εσύ έχεις προβλήματα. Εγώ με λιγάλα ζω. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Αδελφή μου, ο Κύριος έρχεται και τα βουνά αυτά μπορεί να υπάρχουν. Θα τα ισοπεδώσει ο Κύριος? Δεν ξέρω. Θα τα ισοπεδώσει, αδελφέ, με πίστη? Δεν ξέρω. Αδελφέ μου, θα δεις, δεν έχεις πίστη. Άστα αυτά. Αν έχεις πίστη εσύ, τότε θεράπευσε το παραλυτικό, μπορείς. Ανάστησε το νεκρό, μπορείς. Δεν έχεις πίστη, αδελφέ? Όχι, δεν είναι το θέμα αν έχω πίστη ή δεν έχω πίστη. Λέω, Κύριε, βόηθαμε. Βόηθαμε να διατηρήσω την πίστη. Ποια πίστη? Τη σώζουσα για να αρπαχθώ. Όλα τα άλλα, ό,τι θέλεις εσύ, Κύριε. Αλληλούια. Αμήν, αδελφοί μου. Να αφήσουμε όλες τις μέρημνες, όλα τα ζητήματα. Ξέρετε τι? Το ποτήρι αυτό εδώ είναι πολύ λαφρύ. Και μάλιστα με το νεράκι είναι πολύ λαφρύ. Και μπορώ να το κρατήσω τώρα όση ώρα θέλω. 5 λεπτά, 10 λεπτά. Αν όμως θα μου πείτε, κράτα το Χριστόφορε, αυτό το ποτήρι έτσι, για μία ολόκληρη μέρα, ξέρετε τι θα πάθω? Θα αρχίζει εδώ, θα με σφίγγει, θα αρχίζει να πονάω, θα αρχίζει να δημιουργεί μια ανησυχία, ένα πανικό. Όχι τώρα, δεν θα μπορώ, αλλά κράτα το για να πάρεις 1 εκατομμύριο. Ναι, θα κρατήσω, αλλά μέχρι πότε? Μέχρι αύριο το πρωί. Το πρωί, ναι. Και αν θα σου πει ακόμα κράτα μέχρι το βράδυ, θα σφίγγεσαι, θα αγχώνεσαι, θα προσπαθείς και στο τέλος θα πάθεις ψυχολογικά προβλήματα. Αλληλούια. Έτσι είναι, αδελφοί μου, με τα άγχος. Έτσι είναι με τα προβλήματα. Το πρόβλημά μου, το πρόβλημά μου. Ωχ, Κύριε, ωχ, ωχ. Και αδελφοί μου, με αυτό το τρόπο θα χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αλληλούια. Θα χάσουμε την αρπαγή. Γιατί πάντοτε θα σκεφτόμαστε αυτό το ποτήρι. Ωχ, και τώρα τι θα γίνει με το παιδάκι μου? Τι θα γίνει? Ναι, ο άντρας σε άφησε. Εσύ τι κάνεις? Φεύγεις από τον Κύριο? Η γυναίκα σου σε άφησε. Τι κάνεις εσύ? Φεύγεις από τον Κύριο? Αλληλούια. Το παιδί σου έφυγε από τον Κύριο. Και ο Κύριος έρχεται. Εσύ τι κάνεις? Τα παρατάς και ας γίνει ό,τι θέλει? Σταμάτησες να προσεύχεσαι? Εσύ που βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, που όσο πλησιάζει ο καιρός θα δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο τα πράγματα, πρέπει κι εγώ να πλησιάζουμε ακόμα περισσότερο τον Κύριό μας, να τον εξητάμε, να αφήσουμε τις πίκρες, τις κακίες, τις ζήλιες,
να αφήσουμε αυτά που γίνονται γύρω μας. Γιατί είπαμε, οι ασεβείς ευτυχούσοι. Άστους τους ασεβείς. Το τέλος τους είναι ολισθερός ο τόπος. Μία στραβή να γίνει, χάθηκαν. Μη πάρεις τον δρόμο τους, μη εξεκλίνεις σε αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να, αλλά αδελφέ μου, βλέπεις σε μένα στραβά και αυτούς καλά. Κάνω κι εγώ μία έτσι κομπίνα. Εκεί που θα κάνεις κομπίνα, θα δεις τι θα πάθεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλληλούια. Ο Θεός να σας ευλογήσει, να μας ευλογήσει όλους αδελφοί μου, και ήρθε ο Θεός να μας ετοιμάσει όλους για την αιώνια ζωή, για την αρπαγή. Αμήν.